Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Κοντά μας, να υποδεχτούμε αμέσως τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Τσαμασλή, από τη συμπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καλώς ορίσατε, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλώς σας βρήκα. Σε εσάς και όλους τους τηλεθεατές σας να ευχηθώ τα καλύτερα. Λοιπόν, συμβαίνει κάτι το οποίο προς το παρόν έχει έρθει στα δημοσιογραφικά γραφεία ως πληροφορία, δεν είναι επίσημο, αλλά θεωρώ ότι θα γίνει επίσημο. Και έχει να κάνει με την απόδοση στην αιρετή περιφέρεια της διαχείρισης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, η οποία ήταν να δοθεί στην αιρετή περιφέρεια την 1η Ιουλίου και τελικά από ό,τι ακούγεται θα δοθεί την 1η Ιανουαρίου του 2012. Βασικά, κατά τη δική μου άποψη, ας πούμε μια απλή αίσθηση που έχω, ένα συμπέρασμα από το πώς έχει φερθεί γενικότερα στην αυτοδιοίκηση η κυβέρνηση και η συγκεκριμένη και όλες τις προηγούμενες, είναι ότι δεν αποδοθούν ποτέ αυτά τα κονδύλια. Εσάς ποια είναι η άποψή σας, παρακαλώ? Και εγώ σαν πληροφορία το έχω, την οποία μας ανακοίνωσε ο ίδιος ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Περιφερειάρχης, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ενώ ήταν έτσι σχεδιασμένο πως θα χειριστούμε πλέον το ζήτημα του ΕΣΠΑ για την Κεντρική Μακεδονία από τις 1η Εβδόμου και μετά εμείς, δηλαδή η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι πληροφορίες λένε ότι αυτό θα μεταφερθεί για αρχές του νέου έτους, δηλαδή του 2012. Αυτό είναι για μας καταστροφικό, διότι όποιο σχεδιασμό είχαμε κάνει, όποιο όραμα είχαμε για να υλοποιήσουμε έργα μέσω του ΕΣΠΑ, πιστεύω ότι όταν θα φτάσει η μέρα να μας το δώσουν σαν διαχείριση, θα έχει εξαντληθεί, δεν θα έχουν απομείνει πόροι, και αν έχουν απομείνει θα είναι ελάχιστοι, και πάντως δεν θα είναι ικανοί για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν το σχεδιασμό που έχουμε ήδη βάσει του ποσού που ξέραμε, γνωρίζαμε δηλαδή, ότι θα αναλάβουμε να διαχειριστούμε εμείς από την 1η Εβδόμου του 2011. Ναι. Είναι κακό. Αν πάλι θέλετε να κατηγορήσω την κυβέρνηση, ευθέως το κάνω και την κατηγορώ συνειδητά, με την έννοια ότι όταν φτιάχνεις έναν Καλλικράτη, ένα καινούριο σχέδιο για όλη την Ελλάδα, όταν θέλεις να αποκεντρώσεις την ευθύνη της διοίκησης, πρέπει να δώσεις και τις ανάλογες αρμοδιότητες, αλλά μαζί με αυτές και τα υλικά που χρειάζονται, τα όπλα που χρειάζονται, για να πολεμήσεις και να αποδείξεις πόσο αυτό το καινούργιο σχέδιο του Καλλικράτη μπορεί να φέρει ωφέλη σε τοπικές κοινωνίες, όπως τώρα της Κεντρικής Μακεδονίας, αφού μιλάμε για αυτήν. Όταν δεν έχεις λοιπόν τα ανάλογα ευρώ που χρειάζεσαι, τα ανάλογα χρήματα που χρειάζεσαι, προκειμένου να εντάξεις διάφορα έργα τα οποία έχεις και στο πρόγραμμά σου, και κάθε παράταξη έχει στο πρόγραμμά της. Mm-hmm. Και αυτό το πρόγραμμα έγινε, καταρτίστηκε, σύμφωνα με αυτά που ήταν να μας δώσουν από το σχέδιο νόμου το οποίο κατατέθηκε και το οποίο ψηφίστηκε, και ήταν ξεκάθαρο ποιοι θα είναι οι πόροι τους οποίους θα διαχειριστούμε. Σας λέω ότι ήδη έχουν πάρει μεγάλα ποσά από το ΕΣΠΑ, το οποίο ανήκει στην αιρετή διοίκηση. Ήδη δηλαδή έχουν κάνει όχι ακριβώς κατάτμιση, αλλά έχουν τοποθετήσει τα χρήματα, έχουν χαρακτηρίσει έργα, δηλαδή έχουν εντάξει έργα εν αγνία μας, ενώ εμείς είμαστε η αιρετή διοίκηση, αλλά έτσι τουλάχιστον προέβλεπε ο νόμος, ότι αυτά ήταν στον αποκεντρωμένο διοικητή, περιφερειάρχη δηλαδή. Αυτοί λοιπόν τα έχουν τοποθετήσει ήδη τα μεγάλα ποσά σε διάφορα έργα, χωρίς, ξαναλέω, να έχουμε συμμετοχή, ενώ θα έπρεπε να αναγνωρίσουν ότι αφού ο λαός εξέλιξε μια καινούργια διοίκηση και σε λίγους μήνες αναλαμβάνει την τύχη του ΕΣΠΑ, θα έπρεπε να σχεδιάσουν μαζί. Θα έπρεπε σε κάθε συζήτηση που γινόταν για να ενταχθεί ένα έργο στο ΕΣΠΑ να το γνώριζε και να κατέθεται και η ίδια η αιρετή διοίκηση, δηλαδή ο Περιφερειάρχης, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, και αυτό στη γνώμη του για τα έργα που μέχρι τώρα χαρακτηρίστηκαν και εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ. Είναι καταπληκτικό αυτό, κυρία Τσαμασλή. Καταπληκτικό είναι, δεν το συζητάμε. Καταρχήν, εγώ προχθές που μιλούσα για το ίδιο θέμα με τον αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον Μπάμπη τον Μπαρμπουνάκη, χαρακτήρισε αυτή την ιστορία ουσιαστικά καταστρατήγηση της δημοκρατίας, της ίδιας της δημοκρατίας. Όταν έρχεται η κυβέρνηση, όταν έρχεται ο Υπουργός Εσωτερικών και σου λέει: φτιάχνω ένα καινούργιο θεσμό, μια αιρετή περιφέρεια, η οποία θα κάνει αυτά τα πράγματα, θα διαχειρίζεται αυτή τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή θα αποφασίζει για το τι έργο θα γίνει μέσα στα γεωγραφικά όρια της περιφέρειας, και έρχεσαι και οπότε πολίτη της Κεντρικής Μακεδονίας καλείσαι να επιλέξεις ποιος πιστεύεις ότι είναι ο κατάλληλος να την κάνει αυτή τη δουλειά,
Έρχεσαι τώρα με ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά να μας πεις τι. Ότι ξέρεις κάτι, όχι, όχι, ναι. Όχι, δεν θα το κάνει αυτό για όσο και, τουλάχιστον μέχρι να αποφασίσω εγώ ότι θα το κάνει. Που σημαίνει θα έχουν εξαντλήσει όλα τα ποσά και όλος ο δικός μας ο σχεδιασμός τεινάζεται στον αέρα. Το κουτάκι με τα χρήματα θα το πάρει. Χωρίς χρήματα δεν μπορείς να κάνεις πολιτική. Να μην πω άδειο, αλλά... Γιατί άδειο θα το παραλάβω. Άδειο το παραλάβουμε, διότι αυτά τα έργα τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι κοστολογημένα. Και όταν λέμε κοστολογημένα δεν ήταν γιατί έτσι μας κάπνισε, αυτά υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες και βγάζουν και το ανάλογο κόστος κάθε έργου. Αυτά τα χρήματα λοιπόν για να κατασκευαστούν αυτά τα έργα, εμείς πιστεύαμε ότι θα τα πάρουμε από το ΕΣΠΑ. Διότι αυτό μας έδωσε σαν δικαίωμα η ίδια η κυβέρνηση νομοθετώντας τον Καλλικράτη. Ήδη το εξήγηλαν τον Καλλικράτη, ήδη είπαν ότι το ΕΣΠΑ θα το διαχειριστεί η κάθε περιφέρεια. Mm-hmm. Και σε εμάς ήταν συγκεκριμένο το ποσό το οποίο μας αναλογούσε. Από αυτό το ποσό που μας αναλογούσε δεν θα διαχειριστούμε εμείς ούτε το 1 πέμπτο. Συνεπώς όλος ο σχεδιασμός, όπως είπα, πάει στον αέρα. Δεν μπορεί να βρεθούν χρήματα από κάπου αλλού. Αυτά είναι συγκεκριμένα ποσά που πρέπει να πάνε σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Έρχονται λοιπόν από μόνοι τους, η διορισμένη διοίκηση τώρα της αποκεντρωμένης περιφερειακής διοίκησης και τα χαρακτηρίζει τα έργα, που σημαίνει ότι αφού τα εντάσσει απορροφούν και χρήματα από το ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Αυτό με λίγα λόγια τώρα, άμα θέλετε να το πούμε ότι είναι καταστρατήγηση της δημοκρατίας, να το πούμε. Το ζήτημα είναι εμείς πώς μπορούμε να αντιδράσουμε και αν μπορούμε να, μέσα από την αντίδραση να έρθει το όφελος. Εγώ πιστεύω λοιπόν στη σημερινή οικονομική συγκυρία αυτή η αντίδρασή μας, όσο και δυναμική να είναι, δεν θα βρει ανταπόκριση, διότι η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν ασχολείται με την αυτοδιοίκηση ούτε του πρώτου ούτε του δεύτερου βαθμού που είμαστε εμείς. Δεν ασχολούνται καν. Έχουμε προβλήματα άλυτα, πάμπολα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να λυθούν για να μπορεί να πάρει μπρος η μηχανή της αυτοδιοίκησης και να μπορέσει να αποκτήσει την δυνατότητα και την αξία που της χρειάζεται για να μπορέσει να λύσει προβλήματα. Mm-hmm. Αυτή τη δυνατότητα λοιπόν δεν την έχουμε σήμερα, ακριβώς γιατί υπάρχουν περιορισμοί σε ό,τι έχει σχέση το νομοθετικό κεφάλι. Πρέπει, κύριε Τσαμαθλή, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρέπει να ξέρουμε επιτέλους ποιος μας κυβερνά και τι μας λέει αυτός που μας κυβερνά. Έτσι, διότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση η οποία ύψωσε τη σημαία της αποκέντρωσης των εξουσιών, δηλαδή είπε ότι θα δώσει εξουσίες είπε ότι θα δώσει με τον Καλλικράτη και ουσιαστικά τι κάνει, ακριβώς μία από τα ίδια. Δεν έχει διορισμένο περιφερειάρχη η Κεντρική Μακεδονία, έχει διορισμένο υπερπεριφερειάρχη η Κεντρική Μακεδονία, ακριβώς, ο οποίος τελικά κάνει ό,τι έκανε και ο προκάτοχος του. Δεν κάνει κάτι άλλο. Πρέπει να σας πω το εξής. Και να σας πω τι κάνει, όχι μισό λεπτό να το πω ολόκληρο, να σας πω τι κάνει. Ουσιαστικά είναι διεκπεραιωτής των εντολών της Αθήνας ο διορισμένος. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Από εκεί είναι διορισμένος. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Κρατικός είναι. Οπότε πάει ο υπουργός ή πάνε τα μεγάλα κεφάλια της Αθήνας και λένε πόσο είναι το ΕΣΠΑ. Είναι τόσα. Ωραία, κόψε το σε 13 κομμάτια. Τόσο στην Κεντρική Μακεδονία, τόσο στην Κρήτη, τόσο στη Θεσσαλία, τόσο εκεί, τόσο εκεί. Ωραία. Για να δούμε τώρα, Κεντρική Μακεδονία είπαμε τόσα. Ωραία, θα γίνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Στείλτε τα. Αυτό κάνανε. Καταλάβατε. Το είπατε πολύ καλά. Δεν χρειάζεται. Είναι καταστρατήγηση της δημοκρατίας αυτό, κύριε Τσαμαθλή. Διότι εμείς κληθήκαμε να ψηφίσουμε και να εκλέξουμε τον άνθρωπο που θα το κάνει. Η κυβέρνηση μας έβαλε στη διαδικασία να ψηφίσουμε τον άνθρωπο που θα το κάνει ή τους ανθρώπους που θα το κάνουν. Και τώρα μας λέει ότι κοιτάξτε, καλά κάνετε και ψηφίσετε εσείς, θα το κάνω εγώ τώρα. Και μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσω εγώ ότι θα σταματήσω να το κάνω, θα το κάνω εγώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι πολιτικός παραλογισμός. Ορίστε. Είναι που είναι κουτσός ο Καλλικράτης, γίνονται και αυτές οι παρεμβάσεις, οι οποίες είναι σε βάρος της αποκεντρωμένης διοίκησης και δημιουργούν τα προβλήματα που τελικά στην εξέλιξή τους θα διωγγώσουν τη μεγάλη, αν θέλετε, υπομονή που έχει μέχρι τώρα ο κόσμος, ο λαός σε κάθε περιφέρεια, και θα αντιδράσουν μαζί με όλα τα άλλα τα προβλήματα που δημιουργεί η κρατική διοίκηση, δηλαδή η κυβέρνηση. Mm-hmm. Το πράγμα δεν πάει άλλο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει πολίτης σε αυτή τη χώρα που να νιώθει σίγουρος ότι η εξουσία όποιας μορφής, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε περιφερειακή, είτε κρατική, είναι στο πλάι του πολίτη. Και εμείς εδώ θεωρούμε ότι αδικούμαστε. Διότι ξέρουμε γιατί μπήκαμε και ξέρουμε γιατί μπορούμε να κάνουμε. Το ζήτημα είναι ότι δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε εκεί τις ανάλογες ενέργειες, να πραγματοποιήσουμε δηλαδή
το σχέδιό μας, αυτό που παρουσιάσαμε στον κόσμο και μας ψήφισε. Mm-hmm. Διότι αν αυτό εμείς το είχαμε εκτελέσει, αν είχαμε τη δυνατότητα να το εκτελέσουμε, και ξαναλέω, η δυνατότητα δεν είναι ένα σχήμα λόγου, ακούγεται σαν λέξη καινού περιεχομένου. Η δυνατότητα βγαίνει μέσα από το κράτος. Πρέπει το κράτος να μας δώσει εμάς εκείνες τις αρμοδιότητες που χρειαζόμαστε, μαζί όμως, όπως είπα, και με τον εξοπλισμό, δηλαδή και μαζί με τα ανάλογα ποσά. Δεν πρέπει αυτό που ακούγεται ή φημολογείται, πως δηλαδή πρέπει εμείς να φορολογήσουμε εκ νέου τους πολίτες της περιφέρειας για να βρούμε τα απαιτούμενα ποσά για να πραγματοποιήσουμε το σχεδιασμό μας. Αυτό είναι ντροπή να ακούγεται, ντροπή να το σκέφτονται κάποιοι. Ότι μπορούμε να βάλουμε και καινούργιους φόρους στον Έλληνα πολίτη που δοκιμάζεται σήμερα οικονομικά και όχι μόνο ανά την Ελλάδα. Η ανασφάλεια που σας είπα ότι νιώθει. Ξέρετε ότι κανείς δεν νιώθει σίγουρος για τη δουλειά του. Κανείς δεν νιώθει σίγουρος για τα ποσά τα οποία παίρνει σαν μισθό ή σαν μεροκάματο. Ακόμα και αυτοί που έχουν χρήματα από παλιά, από εργασίες που είχαν κάνει, από δουλειές, από επιχειρήσεις και έχουν χρήματα, ούτε και αυτοί νιώθουν ασφαλείς με την έννοια ότι τα έχουν στην τράπεζα και τα έχουν εξασφαλισμένα. Mm-hmm. Όλοι φοβούνται το αύριο και μάλιστα με τις τελευταίες εξελίξεις που παρουσιάστηκαν από την Τρόικα, με την πίεση δηλαδή που ασκεί η Τρόικα, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα προς την ελληνική κυβέρνηση και προς το ελληνικό πολιτικό σύστημα, να τα βρουν μεταξύ τους, να υπάρχει συνένεση για να ψηφίσουν κάποια καινούργια μέτρα τα οποία θα μας βγάλουν από το αδιέξοδο, κανείς υπουργός, ούτε ένας δεν ασχολείται με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, όπως σας είπα, στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Όλοι αν ασχολούνται, ασχολούνται με το κεντρικό πρόβλημα της οικονομίας που, όπως είπα, αυτές τις μέρες βρίσκεται στο αποκορύφωμά του. Mm-hmm. Διότι σήμερα ή θα πάρουμε την πέμπτη δόση που σημαίνει θα πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υποχρεώσεις του κράτους, ή δεν θα την πάρουμε και φαίνεται ότι μπορεί να μην την πάρουμε, και φαίνεται, για πρώτη φορά φαίνεται ότι μπορεί να μην την πάρουμε, που και αυτό θα την άξει στον αέρα τα πάντα. Αυτό σημαίνει φτώχευση. Όταν λέμε στέρηση πληρωμών, αυτό είναι η στέρηση πληρωμών. Σταματάει ο κόσμος να πληρώνεται, είτε είναι προμηθευτές, είτε είναι εργολάβοι, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι υπάλληλοι, είτε είναι εργαζόμενοι σε όποιο βαθμό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα, όποιες θυσίες οικονομικές έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, εδώ και πολλά χρόνια, τον τελευταίο χρόνο ακόμα πιο έντονα, πάνε στον αέρα. Mm-hmm. Πάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Και χρειάζονται καινούργια μέτρα. Ποιος λοιπόν υπουργός, να σας πω κάτι. Ορίστε. Πείτε μου κάτι, αν ο κύριος Δραγκούσης τον είδατε εδώ και ένα χρόνο από τότε που ψηφίστηκε ο Καλλικράτης και μετά, αν συμπληρωματικά έχει παρέμβει προκειμένου να διορθώσει ένα άρθρο του νόμου. Αν έχει μπει στο νομοσχέδιο για να βελτιώσει τη λειτουργία του, που χρειάζεται και είναι απαραίτητο. Πείτε μου γιατί δεν βιώνουν τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που να μας δώσουν την εντολή από την πρώτη εβδόμου που παίρνουμε τις καινούργιες αρμοδιότητες, θα έπρεπε ήδη να έχουν βγει για να προετοιμαστούμε. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις αναφέρομαι. Θα έπρεπε ήδη να βγουν για να προετοιμάσουμε, διότι δεν γίνονται αυτά τηλεγραφικά. Δεν βγαίνει δηλαδή ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να δημιουργήσει έναν οργανισμό και την άλλη μέρα είναι έτοιμος ο οργανισμός και θα αρχίσει να λειτουργεί, ή τη σύμπτυξη των υπηρεσιών και την άλλη μέρα αρχίζει και λειτουργεί. Mm-hmm. Αυτό θέλει ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει οπωσδήποτε να εκπαιδευτεί. Αυτά όλα απαιτούν χρόνο. Το αντικείμενο πρέπει να το γνωρίζεις. Εμείς δεν το γνωρίζουμε γιατί είναι καινούργια τα αντικείμενα από τα οποία, πολλά από τα οποία θα πάρουμε. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν χρόνο, απαιτούν εκπαίδευση. Και ορίστε, είμαστε στον πέμπτο μήνα και εξαντλείεται και αυτός. Έμεινε ένας μήνας μπροστά μας, ο έκτος, για να αναλάβουμε τον έβδομο τις καινούργιες αυτές αρμοδιότητες. Όπως και το ΕΣΠΑ δηλαδή. Και εμείς ακόμα αυτά τα πράγματα δεν βγήκαν οι αποφάσεις να τα έχουμε στα χέρια μας, να αρχίσουμε να τα μελετάμε και να σχεδιάζουμε έτσι που να μας βρει η πρώτη εβδόμου έτοιμους. Έτσι λοιπόν έρχεται στο τέλος οποιοδήποτε πόλη.